Μάχη με τις φλόγες για να αποφύγουν έκρηξη σε φιάλες υγραερίου έδωσαν τα ξημερώματα πυροσβέστες στην περιοχή των Μαλλίων. Στις φλόγες παραδόθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες αποθηκευτικός χώρος αγροτικής εγκατάστασης, ο οποίος μετατράπηκε σε στάχτη παρά τις προσπάθειες του προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν ένα επικίνδυνο συμβάν γιατί πήρε διαστάσεις και κατάφερε η υπηρεσία με την κινητοποίηση που έκανε σε πολύ σύντομο χρόνο να περιορίσει τη φωτιά και να μην επεκταθεί. Στο χώρο υπήρχαν αποθηκευμένα αγροτικά προϊόντα, καλλιεργητικές μηχανές και εργαλεία, αλλά και τρεις φιάλες υγραερίου, που λίγο έλειψε να εκραγούν με σοβαρές συνέπειες. Το μόνο ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός ότι η αποθήκη ήταν σε απόσταση ασφαλείας από τα πρώτα σπίτια της περιοχής των Μαλλίων. Μεγάλη επικινδυνότητα γιατί είχε φιάλες υγραερίου και όπως γνωρίζουμε όλοι, όταν αναφλεγεί μια φιάλη υγραερίου θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή, όχι στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά βρίσκονται υπό διερεύνηση. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κρήτης καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες έξαρση στον αριθμό των υπαίθριων πυρκαγιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Με πρωταγωνιστές αγρότες που προχωρούν σε καύση, δηλώνοντας άγνοια για το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δικαιολογία που προβάλλουν οι εμπλεκόμενοι είναι ότι πιστεύουν ότι έχει λήξει η αντιπυρική περίοδος 1η Οκτωβρίου. Η αντιπυρική περίοδος, όπως έχουμε πει, λήγει 31 και 31 Οκτωβρίου. Άρα ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις που προβλέπει η νομοθεσία μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου τουλάχιστον 14 κτηνοτρόφοι στην Ανατολική Κρήτη έχουν αναφερθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνέπεια οι επιδοτήσεις τους να παγώσουν, καθώς διαπιστώθηκε ότι προκάλεσαν πυρκαγιές. Θα ήθελα ιδιαίτερα να κάνω μία στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναστέλει την καταβολή οποιασδήποτε επιδότησης σε οποιονδήποτε εμπλακεί σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεσή του. Η προειδοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι σαφής, καθώς η αντιπυρική περίοδος λήγει στις 31 Οκτωβρίου.